Πάω τώρα από την άλλη πλευρά της Κρήτης, στην Ιεράπετρα, και καλημερίζω τον κύριο Μιχάλη Βιαννιτάκη, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Συλλόγου, των Αγροτικών Συλλόγων, Ενιαίος Αγροτικός Συλλόγος Ιεράπετρας. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα, καλά εσείς? Είδατε, μπερδεύτηκα και εγώ, κύριε Βιαννιτάκη. Μπερδευόμαστε όλοι μας. Έχουμε πολλά στο μυαλό μας και λέμε πολλά. Βρήκατε τη λύση αμέσως και αυτή που έπρεπε. Λοιπόν, το θέμα είναι οι υπόλοιποι τι κάνουν. Αχ, και ερχόμαστε λοιπόν στο παρασύνθημα. Να σας πω τώρα. Αυτό το οποίο διάβασα στη χθεσινή ημέρα από την ανάρτηση στο Twitter του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου οικονόμου, από τη μια με έκανε να σκεφτώ ότι βρέθηκε μια λύση, υπάρχει μια λύση, και την ίδια στιγμή όταν επικοινώνησα μαζί σας είπα, κοίταξε να δεις τώρα πάλι τι μπέρδεμα γίνεται. Το Twitter λοιπόν του κυβερνητικού εκπροσώπου, για να ξέρει ο κόσμος τι κουβεντιάζουμε, έλεγε: με σχέδιο για πρώτη φορά υπογράφηκε συμφωνία σε διπλωματικό επίπεδο που προβλέπει την είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα εργατικού δυναμικού 5.000 εργάτες γης από την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, με σκοπό την εποχική απασχόληση στο γεωργικό τομέα. Μόλις τις προηγούμενες ημέρες, σε συνεργασία εσείς η Αγροτική Συλλογή της Κρήτης, μαζί με αγροτικούς συλλόγους από τη Μεσσηνία, είχατε στείλει επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς, προς τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα το θέμα σας και με κοινοβουλευτική παρέμβαση βουλευτών πέρασε στη Βουλή. Και την ίδια ώρα λοιπόν που υπάρχει αυτή η είδηση, εσείς διατυπώνετε μια επιφυλακτικότητα. Γιατί, κύριε Βιαννιτάκη? Θα πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα δεν πάσχει ούτε από συμφωνίες, ούτε από νόμους, ούτε από νομοθεσία. Αυτό που πάσχει είναι η εφαρμογή όλων αυτών. Και τι θέλω να πω? Ότι η ίδια συμφωνία, να θυμίσω, ότι είχε ξεκινήσει πέρυσι, τέτοια περίοδο περίπου, και τελικά ολοκληρώθηκε το Φλεβάρι του 2022, στο Μπαγκλαντές, με τον κύριο Μηταράκη, με την Πανοκρουσίες και πανηγυρικά να ανακοινώνει την είσοδο σε τήσια βάση επιπλέον στις 4.000 θέσεις εργάτες από τον Μπαγκλαντές, και να νομοποιηθούν και κάποιοι που βρίσκονται και στην Ελλάδα. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα στην εφαρμογή του. Και μάλιστα να σας θυμίσω ότι από 10-15 μέρες είχε επισκεφτεί και την περιοχή της Ιεράπετρας και της Κρήτης συνολικότερα και ο πρόξενος από τον Μπαγκλαντές, της πρεσβείας του Μπαγκλαντές στην Ελλάδα, και είχε και αυτό στην ίδια απορία. Και χαρακτηριστικά ανέφερε ότι αφού η Ελλάδα δεν έχει διάθεση να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, γιατί το ξεκίνησε? Μάλιστα. Άρα νομίζω ότι είναι εύλογη και η επιφυλακτικότητα που εκφράζουμε απέναντι σε αυτό, αλλά κυρίως είναι σίγουρο ότι όλο αυτό το σχέδιο, το οποίο μπορεί να υπάρχει ή μπορεί να συζητιέται, σίγουρα δεν έχει καμία απολύτως εφαρμογή στο ΚΕΠΕΝΤΕ που είμαστε ήδη. Εδώ που καιγόμαστε, δεν θα έχει για αυτή τη σεζόν, για αυτή την περίοδο, τώρα που αρχίζει η ελαιοκομική περίοδος, δεν θα έχει καμία απολύτως εφαρμογή. Ακόμα δεν έχετε ξεκινήσει δηλαδή εσείς το μάζεμα των ελιών? Έχουμε ξεκινήσει και εδώ στην περιοχή, αλλα όσο περνάνε οι μέρες αυξάνουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στις 10 μέρες που έχουν ξεκινήσει. Ακόμα θεωρώ ότι δεν είναι μεγάλος όγκος της δουλειάς είναι πίσω. Μάλιστα. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητούμενα. Το τι θα γίνει και το πώς θα γίνει. Η βροχή χθες ικανοποιητική για την περιοχή? Στην Ιεράπετρα δεν έβρεξε τόσο όσο σε άλλες περιοχές, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Έβρεξε το βράδυ λίγο. Σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια στην περιοχή. Ήταν μια ωραία μικρή διάρκεια βροχή, αλλά ήταν ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βιαννιτάκη. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.